Καλησπέρα σας. Θέλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που παρευρίσκεστε στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω τον άξιο συνεργάτη μου, τον Σπύρο τον Αγγελόπουλο, που είχε τη δύναμη να παραιτηθεί από μέλος του Δέλτα Σίγμα της ΕΠΣΤ, διότι είδε, πρόβλεψε αυτά που απακολούθησαν. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται κοντά μου. Την 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, είχα πει να τους φωτίσει το Άγιο Πνεύμα και να μην καταθέσουν αίτηση για διορισμό προσωρινής διοίκησης στην ΕΠΟ. Δυστυχώς δεν εισακούστηκα. Τους είπα ότι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τα σωματεία, για τους διαιτητές, για τους παράγοντες των τοπικών ερασιτεχνικών ομάδων, για την αναστάτωση που έχουν προκαλέσει. Στις 11 Ιουνίου και μετά την απόφαση υπέρ ΕΠΟ κατά ΕΠΣΤ, τους ανέφερα ξανά τα ίδια και πάλι δεν σε ακούστηκε. Εδώ, κύριοι, θέλω να σας πω ότι ο δικαστής είχε λόγος να απορρίψει την προσφυγή της ΕΠΣ που ζητούσε διορισμό διοικούσης επιτροπής. Βασικά, αυτό που μέτρησε είναι ότι κανένας, μα κανένας από τους παράγοντες της ΕΠΟ δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα ώστε να υπάρχει παρατυπία. Απλά τώρα γίνεται η κατάθεση στον ανακριτή και μετά θα αποφασιστεί ποιοι θα πάνε στη δίκη. Και μόνο αν θα υπάρξει καταδικαστική απόφαση σε τελευταίο βαθμό, τότε θα μπορεί κάποιος να είναι στη διαδικασία, αλλά να ξέρετε κάτι, αυτή η δουλειά θα πάρει χρόνια και πάντως μετά τις ερχόμενες εκλογές, δηλαδή τις εκλογές της ΕΠΟ 15 Δεκάτου του 16. Πάντως η απόφαση ήταν αναμενόμενη από το γεγονός ότι υπέρ της ΕΠΟ είχαν στήριξη 41 ενώσεις, συν Ολυμπιακός Πειραιός, συν ο Ατρόμητος και ο Αστέρας Τρίπολης. Θα πω και κάτι σημαντικό. Η απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων που απέβαλε την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας από τους κόλπους της Ομοσπονδίας μπορεί να συζητηθεί μόνο στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ του επομένου καλοκαιριού και όχι αύριο Παρασκευή που θα πάμε, που υπάρχει η ετήσια Γενική Συνέλευση του 2015. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει πρόβλημα για τις βολιώτικες ομάδες που συμμετέχουν στις εθνικές κατηγορίες, τα τοπικά πρωταθλήματα, τους αξιολογημένους διαιτητές και τους παρατηρητές. Τι δήλωσε ο πρόεδρός μου, ο Γιώργος Ογκυρτζίκης? Η ΕΠΣ δεν είναι πια μέλος ΣΕΠΟ. Η απόφαση που πήραμε είναι καθόλου νομιμότατη. Η Ομοσπονδία λειτουργεί στα πρότυπα της UEFA και της FIFA. Η ΕΠΣ, που τα γνωρίζει όλα και αμφισβητεί τα πάντα, έτσι θεώρησε πως δεν είχαμε δικαίωμα να αναστείλουμε την ιδιότητα μέλους της ΕΠΟ. Προφανώς, μόνο οι 10 της ΕΠΣ γνωρίζουν από ποδόσφαιρο,
και καμία άλλη ένωση στην Ελλάδα. Γιατί κανένας άλλος δεν μπερδεύτηκε να κάνει αγωγή κατά της ΕΠΟ. Άρα, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι τόσο ρόδινα, κύριοι, για τα σωματεία. Γελάει όλη η Ελλάδα με αυτά που γίνονται. Δέχομαι συνέχεια τηλεφωνήματα για όσα έκανε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας στην ΕΠΟ. Έκανε μια πολύ μεγάλη στροφή. Και κάποια στιγμή μου ήρθε ένα φάξ για να αναδιάρθρωση. Και εκεί υπήρχαν 7 υπογραφές. Αυτοί που υπογράψανε την αγωγή ότι είναι εγκληματική οργάνωση και ότι και ο πρόεδρος μου εδώ διώκεται, ο σημερινός πρόεδρος. Τώρα τα παίρνουν όλα πίσω. Και εκεί ήταν 7. Και τώρα δεν υπάρχουν σε αυτό το χαρτί 3 υπογραφές. Δηλαδή 7-3-1. Σύστημα δηλαδή, 3 πίσω, 7 στο κέντρο και μπροστά κορυφή εγώ. Τώρα τι γίνεται? Συγγνώμη, λάθος λένε οι 7. Μπαίνουμε μπροστά για να σωθεί το ποδόσφαιρο. Αυτά έπρεπε να τα σκεφτούν πριν καταθέσουν αγωγή. Χάλια να λένε ότι έχει δικαιωθεί μία προσφυγή κάποιων ποδοσφαιριστών. Αυτό λένε στη συνέντευξη, παρεπλάνησε όλα τα μέλη, λέγοντας ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε και δεν θα έχουμε καμιά συνέπεια. Δηλαδή, αν πετύχαινε αυτή η προσφυγή και γινόταν δεκτή, θα είχε η ΕΠΣ πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη ημέρα στην ΕΠΟ. Κύριοι, είναι μεγάλα παιδιά. Ντρέπομαι πως κατάντησαν και οι ίδιοι και την ΕΠΣ. Ζήτησαν από το Προεδρείο της ΕΠΟ, οι 7, πώς μπορεί να γίνει επανόρθωση της κατάστασης. Αυτά έπρεπε να τα σκεφτούν πριν το πράξουν. Δεν ξέρω αν διαβάσετε σε ένα site στο Soccer Plus, μπροστά λέει ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν τους δέχθηκε στο γραφείο και τους δέχθηκε κάπου αλλού. Δεν θέλω να λέω τίποτα, δεν μπερδεύουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Εγώ την Πέμπτη ήμουνα στην ΕΠΟ, στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Κύριοι, εμείς ζητάμε εδώ και τώρα εκλογές και αλλαγή εκβάθρων του Δέλτα Σίγμα για να δοθεί η δυνατότητα να αρθεί η ποινή κατά της ένωσή μας. Γιατί δεν πάει άλλο με αυτό που συμβαίνουν στην ΕΠΣ. Με αλλαγή κλειδιών στην πόρτα. Με τους γέλωτες από άλλες ενώσεις. Με τις κολοτούμπες και τα ξεκατηνιάσματα των 10 μεταξύ τους. Μόνον εκλογές να μιλήσουν τα σωματεία, οι αιμοδότες του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος. Θέλω να σας δω στα μάτια και να πω, να σας διαβεβαιώσω ότι θα κατεβάσω ψηφοδέλτιο για να μπορέσουμε να άρουμε τα περιοριστικά μέτρα από την ΕΠΟ, να αποκτήσει η Ένωση κύρος στην ΕΠΟ και στις άλλες ενώσεις. Έχουμε όραμα, και εγώ και οι συνεργάτες μου. Έχουμε ζήλο, έχουμε μεράκι. Σας υπόσχομαι, θα δείτε θεαματικά αποτελέσματα. Έχουμε όμως καιρό για νέες ανακοινώσεις.
Θέλω να ευχαριστήσω το Μήλο του Μουστακαλή, τη διέτηση του ΠΑΡΚ, για την παραχώρηση της αίθουσας για να δοθεί αυτή η συνέντευξη. Θέλω να βοηθήσω την οικογένειά μου που βρίσκεται εδώ και με στηρίζει. Θέλω να ευχαριστήσω τους αγνούς φίλους που τους αρέσει τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο. Θέλω να ευχαριστήσω προέδρους ενώσεων, το ξανατονίζω, προέδρους ενώσεων για τα τηλεφωνήματα και τη στήριξη. Καλησπέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ στην απόψινη συνέντευξη. Εγώ βρίσκομαι εδώ όχι τόσο για να στηρίξω τον κύριο Ακτσαλή, αλλά να στηρίξω το Μαγνησιώτικο Ποδόσφαιρο, να στηρίξω τα σωματεία. Καλούμε από τα σωματεία να στηρίξουν όχι εμένα και τον κύριο Ακτσαλή και τους συνεργάτες μας, να στηρίξουν τους εαυτούς τους, γιατί είναι πασιφανές ότι το Μαγνησιώτικο Ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και τυπικά και ουσιαστικά. Δεν θέλουμε να εξυπηρετήσουμε προσωπικές μας σκοπιμότητες, θέλουμε να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε σαν ερασιτεχνικά σωματεία. Για να το πάρουμε αυτό θα πρέπει αυτή η διοίκηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ΕΠΣΤ να γίνει απερχόμενη διοίκηση, αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πίσω και για να συμπληρώσω, να πάρουμε τίποτε πίσω και για να συμπληρώσω αυτά που είπε και ο Αντώνης σε σχέση με την απόφαση της ΕΠΟ, δεν είναι μία ρεβασιστική απόφαση της ΕΠΟ, δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχει και νόμος του κράτους εκτός ποδοσφαίρου, ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο βάσει του οποίου κάποιος θα μπορούσε να έχει κόλλημα σε έναν οργανισμό. Δηλαδή είναι ο νόμος 27-25 του 99 που ισχύει και μέχρι σήμερα και ο οποίος λέει ότι για να έχει κόλλημα κάποιος να είναι μέλος της ΕΠΟ ή ενός άλλου οργανισμού απαιτείται να υπάρχει τελεσίδικο βούλευμα και όχι απλώς άσκηση ποινικής δίωξης η οποία απέχει πολύ από αυτό. Και όχι μόνο να κάνεις αυτό που έκανε η σημερινή ΕΠΣΤ, δηλαδή να καταθέσεις και αγωγή ενώ δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση, ούτε καν δηλώσεις μπορείς να κάνεις. Μπορούσε η ΕΠΟ και από τις δηλώσεις των εφημερίδων να λειτουργήσει αυτή την ποινή κατά της ΕΠΣΤ. Και φυσικά υπάρχει και ο νόμος 3479 του 2006 που το καταστατικό της ΕΠΟ υπερισχύει της ελληνικής νομοθεσίας και έχει το αυτοδιοίκηση και λογοδοτεί στη FIFA και την UEFA. Τόσο εγώ όσο και ο κύριος Ακτσαλής, άμα θέλαμε να κάνουμε έναν αγώνα για τη δική μας καρέκλα, θα ήμασταν μέσα. Την είχαμε την καρέκλα, θα μπορούσαμε και εμείς να πηγαίνουμε με το ρεύμα κόντρα στα σωματεία, στο συμφέρον των σωματείων και των τεχνικών παραγόντων, των αιμοδοτών, όπως λέει και ο κύριος Μπατζιάκας. Παρ' όλα αυτά, εγώ σε πρώτο χρόνο παραιτήθηκα, ποτέ δεν παραιτήθηκα από το ενδιαφέρον μου και από την ενασχόληση με τα αεραστεχνικά σωματεία, αλλά παραιτήθηκα σαν μια ένδειξη, μια συμβολική κίνηση, μήπως κάποιοι το εκμεταλλευτούν με δηλώσεις, με συνέχεια παραιτήσεων και γινόταν κάτι πριν, να το προλάβουμε πριν. Δηλαδή όλα αυτά εμείς λένε για το λάθος τους, οι 7. Ότι αναγνωρίζουν σήμερα το λάθος. Δεν έχουν δικαίωμα να το αναγνωρίζουν σήμερα γιατί τους προειδοποιήσαμε. Με όσους μιλούσα, τους έλεγα τι υπάρχει αυτά εδώ πέρα που σας έχω γραμμένα, τα είχα γράψει για τους, και τους τα είπα πρώτα σε αυτούς. Έχει ημερομηνία τέλος Μαΐου αυτό το χαρτί που έγραψα και τους έλεγα ότι ισχύει αυτό, 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 αυτό και αυτό. Δεν θα μπορέσει ακόμη και δική σας να είναι η ΕΠΟ. Φίλοι σας, αδερφοί σας, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Θα επέμβει και η UEFA. Κάνανε αυτό που κάνανε και σήμερα ζητούν λάθος. Εγώ έχω να πω ότι όταν ασκείς διοίκηση, δεν έχεις δικαίωμα στο λάθος. Όταν ασκείς διοίκηση, αν κάνεις λάθος, παραιτήσε τις διοικήσεις. Γιατί η διοίκηση είναι, ειδικά στην ΕΠΣΤ, το λέει και το καταστατικό, δεν είναι έμιστη θέση, είναι μια τιμητική θέση. Όταν κάνεις λάθος λοιπόν, και αυτό το λάθος το πληρώνει όχι ένα σωματείο και δύο, αλλά εν γέννη όλο το Μαγνησιώτικο Ποδόσφαιρο, έχεις υποχρέωση να παραιτηθείς. Γιατί είσαι ανακόλουθος τόσο της τιμής του τίτλου, όσο και της ευθύνης που ανέλαβες. Το λάθος δεν σου δίνει άφηση, η παραδοχή του λάθους δεν δίνει άφηση αμαρτίων και να συνεχίσεις να κάνεις κι άλλο λάθος. Θα πρέπει τα ίδια τα σωματεία, αυτή τη στιγμή έχουμε μαζέψει αρκετές υπογραφές σωματείων που θα καταθέσουν αίτηση
για έκτακτη γενική συνέλευση με στόχο τη ενέργεια άμεσων εκλογών, να επέλθει ένα νέο διοικητικό συμβούλιο, που με αυτό το νέο διοικητικό συμβούλιο και σύμφωνα με τις επαφές που είχε με την ΕΠΟ κ. Ατσαλής, να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός και να μπορέσουν οι ομάδες και να ξεκινήσουν τις μεταγραφές, που έστω και με καθυστέρηση, από ό,τι μου είπε Αντώνη, θα δοθούν παρατάσεις για τις μαγνησιωτικές ομάδες, αν διευθετηθεί το διοικητικό θέμα. Αν χρειαστεί, θα πάρθουν και παρατάσεις. Ζητούμε λοιπόν την έκτακτη γενική συνέλευση και τις εκλογές, και δεν το κάνουμε, όπως είπα, και για την καρέκλα, γιατί δεν τη ζητούμε για βάθος τετραετίας. Μέχρι το 2017 είναι οι επόμενες εκλογές. Αυτό το διάστημα να υπάρξει ένα άλλο διοικητικό συμβούλιο που μπορεί να τρέξει τη Μαγνησία από το ανεπίσημο στην επίσημη διαδικασία των πρωταθλημάτων. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ανεπίσημο, θα παίζουμε με τις καφετέρειες.